Ανησυχία προκαλούν οι ρες έξω από τις τράπεζες, καθώς απογοητευτικές ήταν οι εικόνες τις οποίες αντικρίσαμε τις τελευταίες ημέρες έξω από ορισμένα υποκαταστήματα τραπεζών, από δεκάδες πολιτών να σχηματίζουν ουρές, μη τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Για να συζητήσουμε για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα, καθώς και για όλα τα μέτρα και για το αν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορονοϊό, καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον αστυνόμο Β και προϊστάμενο του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Αναστάσιο Τσιπλάκη. Κύριε Τσιπλάκη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενες στις τελευταίες εικόνες τις οποίες παρατηρήσαμε τις τελευταίες ημέρες έξω από τα υποκαταστήματα τραπεζών, όπου ορισμένοι πολίτες δεν πτωούνται παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της συνεχής συστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και την τήρηση των μέτρων περιορισμού, πραγματοποιώντας πολύ μεγάλες ουρές και συνασπιζόμενοι έξω από τα τραπεζικά καταστήματα. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ήδη συμπληρώσει μια πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου περιορισμού και μετακινήσεων και από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούμε σαν ελληνική αστυνομία διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών της περιφέρειάς μας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ανταποκριθεί θετικά. Ωστόσο, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν συμμορφώθηκε, στους οποίους βεβαιώθηκαν και κάποιες παραβάσεις που προβλέπεται. Συγκεκριμένα, από την προηγούμενη Δευτέρα που εφαρμόζεται το μέτρο, έχουμε βεβαιώσει 410 παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις. Επιπλέον, όπως είπατε και εσείς, χθες και σήμερα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι πολίτες να συνοστίζονται έξω από τις τράπεζες, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όπως και στην περιφέρειά μας, για γεγονός που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί άμεσα. Πρέπει λοιπόν να ελαχιστοποιήσουμε τις μετακινήσεις μας στις τράπεζες, μόνο στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή και τηρώντας πάντοτε τις αποστάσεις ασφαλείας. Εδώ, να συνιστήσουμε ως ελληνική αστυνομία στους νεότερους συμπολίτες μας να βοηθούν τους ηλικιωμένους οικείους τους στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εμείς, σαν ελληνική αστυνομία, όλες αυτές τις μέρες, με τα περιπολικά να διέρχονται συνεχώς από τις τράπεζες, μεταδίδοντας ηχητικό μήνυμα για την απαγόρευση κυκλοφορίας και την αποφυγή συνωστισμού, αποτρέπουμε αυτά το ίδιο τα φαινόμενα. Όμως εδώ θέλουμε και τη συνδρομή και την ανταπόκριση των πολιτών με μια πιο υπεύθυνη στάση σε αυτό το θέμα. Πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σοβαρή αυτή η κατάσταση, υπάρχει μια σοβαρότητα αυτή την κατάσταση και να κατανοήσουμε ότι το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, αλλά προστατευτικού. Μάλιστα. Και λαμβάνοντας υπόψη της η κυβέρνηση τις εικόνες αυτές, τις οποίες αντικρίσαμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σίγουρα τα μέτρα που θα λάβει το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε να είναι αυστηρότερα. Εντατικά λοιπόν συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας, όπως μας αναφέρατε και τα στατιστικά εσείς. Τώρα όσον αφορά τα πρόστιμα τα οποία κάποιοι παραβάτες οι οποίοι δεν στείλαν το μήνυμα ή δεν είχαν μαζί τους το κατάλληλο χαρτί, την κατάλληλη βεβαίωση για την μετακίνησή τους πήραν τα πρόστιμα αυτά τα οποία αναμένονται σύμφωνα με την νομοθεσία. Υπάρχει περίπτωση τώρα να μπορέσει κάποιος πολίτης να κάνει ένσταση, αν για κάποιον λόγο ο οποίος δικαιολογείται φυσικά μέσα σε όλα αυτά τα δεδομένα, για να μπορέσει να μην λάβει εν τέλει το πρόστιμο. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Ναι, υπάρχει δυνατότητα στους πολίτες, δίνει τη δυνατότητα εντός τριών ημερών να μεταβούν στην αστυνομική υπηρεσία η οποία βεβαίωσε το πρόστιμο και να υποβάλουν την ένστασή τη, η οποία ακολούθως θα εξεταστεί. Εδώ όμως θα σημειώσω ότι εμείς, σαν αστυνομία, βρισκόμαστε στους δρόμους και πραγματοποιούμε τους ελέγχους, όχι έχοντας σαν σκοπό την τιμωρία και την βεβαίωση παραβάσεων, αλλά ο σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τον πολίτη, να προστατεύσουμε το μέγιστο αγαθό της δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά για τους παραβάτες, βλέπουμε περισσότερο να είναι άτομα νεαρής ηλικίας ή ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν απόφαση τις απογορεύσεις αυτές οι οποίες έχουν επιβληθεί σε όλους. Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει τέτοιο είδους κατηγοριοποίηση στους παραβάτες. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι όλων των ηλικιών. Εμείς να καλέσουμε όμως για μια ακόμη φορά τους συμπολίτες μας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εκτός σπιτιού στις απολύτως απαραίτητες και να μην ψάχνουν συνεχώς αφορμή για να βγαίνουν από το σπίτι τους. Και αν είναι δυνατόν, να μηδενίσουμε τις μετακινήσεις μας αυτές τις μέρες.
Η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει με αμύωτη ένταση όλο αυτό το διάστημα που ισχύει το μέτρο του περιορισμού τη κυκλοφορία να πραγματοποιεί ελέγχου. Είμαστε δίπλα στου πολίτε και πρέπει να διασφαλίσουμε το μέγιστο αγαθό τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Κύριε Τσιπλάκη, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σα ευχαριστώ. Γεια σα. Να είστε καλά. Παρακαλούμε όπως συμμορφωθείτε και απομακρυνθείτε από τον χώρο.